ευχαριστώ για τα καλά λόγια και ευχαριστώ γιατί μου δίνει ο Νίκος ένα χώρο να είμαι λίγο πιο καλλιτέχνης. Βέβαια θα μιλήσω με δύο καπέλα, όπως λένε οι Γάλλοι, δηλαδή με το καπέλο του ΔΣ του G-Cluster και σαν καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών και σαν διευθυντής ενός ελληνογαλλικού μάστερ τέχνη και εικονική πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά μας δέχτηκε με μια μεγάλη αγκαλιά το G-Cluster, όπου εδραιώνονται όλα αυτά που λέει, δηλαδή έρευνα και δικτύωση, επέκταση, εκπαίδευση, εμπορική συνεργασία, καινοτομία και θεσμικές παρεμβάσεις. Εγώ θα πάρω, για να πάμε πάρα πολύ γρήγορα, θα πάρω κάποιες λέξεις κλειδιά και θα πω. Για να προχωρήσουμε χρειάζεται ένας συντονισμός εκπαίδευσης, έρευνας, δημιουργίας, αλλά και παραγωγής και διάθεσης. Αν αφαιρέσουμε τα δύο πρώτα, μένει δημιουργικότητα και φαντασία. Και προσέξτε, η δημιουργικότητα και φαντασία δεν θεωρώ ότι είναι μόνο καλλιτεχνικό θέμα. Ένας ερευνητής για να βγάλει κάτι καινούριο τα χρειάζεται, ένας πληροφορικός για να φτιάξει ένα καινούριο αλγόριθμο. Όλα αυτά πού πάμε, πού βαδίζουνε, στη δημιουργία ενός έργου. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα σήμερα. Και αυτά πώς γίνονται. Γίνονται με εξέλιξη ή έξυπνη αξιοποίηση της τεχνολογίας. Είναι το κομμάτι που με δημιουργικότητα και φαντασία θα κάνουν οι τεχνολόγοι, για να μην πω τεχνοκράτες. Μετά είναι ανάπτυξη περιεχομένων, δηλαδή αφήγηση. Η αφήγηση, κατά το Λακάν, είναι το πιο ισχυρό εργαλείο του ανθρώπου. Αναλογιστείτε αν δεν είχαμε αυτή την πολύπλοκη διάσταση να εξηγούμε τα πάντα, να τα ονομάζουμε, αλλά και να εξηγούμε πάρα πολύ δύσκολα. Δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα. Η αφήγηση είναι το νούμερο ένα όλων αυτών των πραγμάτων που λέμε. Και τέλος, δημιουργία υποδομών και συνεργειών παραγωγής και διάθεσης. Δηλαδή, οτιδήποτε καλό γίνει, αν δεν υπάρχει ένα δίκτυο, δεν μπορεί, χάνεται, εξαφανίζεται. Άρα λοιπόν τα δύο πρώτα αφορούν τη δημιουργία του έργου και το δεύτερο θα έλεγα διεθνής επιτυχία. Πάρα πολύ καλά ότι προστατεύουμε και ψηφιοποιούμε την κληρονομιά μας κτλ. Μπορούμε να πετύχουμε. Μπορούμε να κάνουμε αυτό που έχει κάνει ο Spielberg. Δηλαδή να βάλει 100, 200, 500 εκατομμύρια σε ένα έργο και σε μία μέρα να βγάλει τα δεκαπλάσια. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα, όμως δεν έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες διαστάσεις. Και εγώ μιλάω λιγάκι και για, δηλαδή παίρνω σαν καλλιτέχνη σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή πολύ καλά όλα αυτά που λέμε, αλλά πρέπει να παραχθούν έργα. Πρέπει να βάλουμε, να προωθήσουμε τους νέους μας σε όλα τα επίπεδα. Για μένα ένας που ασχολείται με το λογισμικό το καινούργιο είναι καλλιτέχνης για μένα και έτσι δουλεύουμε μέσα στο εργαστήριο. Άρα λοιπόν κλείνω με τις λέξεις κλειδιά, μία δυνατή ομάδα, από όλα τα διεπιστημονική, ανάπτυξη δεξιοτήτων, πρωτότυπες ιδέες περιεχόμενο και εμπορική καλλιτεχνική επιτυχία. Δηλαδή γιατί αυτή τη στιγμή να αγχώνεται τόσο πολύ η Ελλάδα για το ποδόσφαιρο ας πούμε, για να βγούμε έξω, να πάρουμε το αυτό. Γιατί για τον αθλητισμό, για χίλια δυο άλλα πράγματα. Δεν πρέπει να πετύχουμε να πάρουμε και κάποια βραβεία πάνω σε αυτό το χώρο και να ανοίξει αυτός ο τομέας. Ένας χρειάζεται να το κάνει, μετά θα ακολουθήσουν άλλοι. Η μαγική λέξη είναι συνέργεια. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Δεν έχουμε μάθει, δηλαδή οι υπολογιστές πια επικοινωνούν τόσο καλά και δεν μπορούμε εμείς οι άνθρωποι, δηλαδή εμείς το μπλοκάρουμε το σύστημα. Μέχρι τώρα πάντως έχω τις καλύτερες εμπειρίες από το G-Cluster και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Άρα τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει διαδικασίες για την ανάπτυξη μιας υγιούς άμυλας, πρωταθλητισμό, αξιοποίηση εμπειριών από τις παλαιότερες δημιουργικές βιομηχανίες. Δείτε εδώ λιγάκι, μείον 9% ο τύπος, ευτυχώς συν 20% τα βιβλία. Και εδώ φαίνεται πόσο σημαντική είναι η αφήγηση. Μείον 27% η μουσική, μείον 88% πίσω ο κινηματογράφος, συν
140% τα video games και όλη αυτή η βιομηχανική δημιουργία. Άρα λοιπόν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σε αυτόν τον χώρο, αξιοποιώντας όλη αυτή την εμπειρία. Τα φεστιβάλ που γινόντουσαν, πώς φτιαχνόντουσαν οι ομάδες κτλ. Κτλ. Ήδη ένα τέτοιο κομμάτι από τους Indies έχει ξεκινήσει και πάει πάρα πολύ δυναμικά. Και περνάω τώρα να σας πω δύο λόγια για το ελληνογαλλικό μάστερ, τέχνη και εικονική πραγματικότητα, που εμείς λιγάκι ποντάρουμε σε όλη αυτή τη διάσταση που σας είπα. Ο σκοπός λοιπόν αυτού του προγράμματος είναι να παρέχει σε συγκεκριμένο αριθμό επιλεγμένων φοιτητών μια διπλή δεξιότητα, καλλιτεχνική και τεχνολογική, στους χώρους καλλιτεχνικής δημιουργίας που συμπράττουν με τις δημιουργικές ψηφιακές τεχνολογίες. Και ειδικότερα έχουμε μια κάπως εξειδίκευση στον χώρο της εικονικής πραγματικότητας. Αυτή είναι όλη η ιστορία, δυστυχώς δεν βλέπετε, αλλά σε μία σελίδα μπαίνουν όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία 10 χρόνια. Και εμείς κοιτάζουμε όλα αυτά να βρούμε τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν και να τα αναπτύξουμε. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό γεγονός που άλλαξε τα πάντα είναι έξυπνοι, φορητοί, φθηνοί μηχανισμοί που αλλάζουν την οπτική της πραγματικότητας. Σήμερα, ο καθένας, ένα παιδάκι σπίτι του, μπορεί να αξιοποιήσει μία τεχνολογία που η δομή της θυμίζει το μεγαλύτερο μηχάνημα. Ήδη τα μεγάλα λογισμικά στο χώρο το δικό μας, το Unity και άλλα, δίνονται δωρεάν. Το μηχάνημα που λειτουργεί στο χώρο του, ξέρω, για να κάνει ένα παιχνίδι, δίνεται στους πάντες δωρεάν. Εμείς έχουμε χωρίσει το χώρο και το δουλεύουμε όλοι μας, δηλαδή ο τεχνοκράτης, ο επιστήμονας, ο καλλιτέχνης κτλ. Δουλεύει ταυτόχρονα το ίδιο θέμα. Δηλαδή είναι ο χώρος, φυσικός, ψηφιακός, υβριδικός, αφηρημένος, ενοιολογικός, η δομή του χώρου και των διασυνδέσεων, το αντικείμενο, η επικοινωνία, ανθρώπου υπολογιστή και βέβαια η αφήγηση. Με την εμπειρία αυτή καταλήξαμε σε μία πρόταση και χρηματοδοτηθήκαμε από το ΙΚΙ για ένα πρόγραμμα που λέγεται Απόστασης. Το πρόγραμμα Απόστασης είναι μία πρόταση για ένα σύγχρονο, εικονικό, πολυχρηστικό, καλλιτεχνικό, εργαστηριακό χώρο σε συνδυασμό με μία εκπαιδευτική μεθοδολογία. Δηλαδή είναι ένα δίκτυο, στο διαδίκτυο μέσα, όπου έχει ένα χώρο τρισδιάστατο, όπου μέσα σε αυτό το τρισδιάστατο χώρο μπορεί να γίνουν μαθήματα, μπορούν να γίνουν, εδώ φαίνεται η δομή του, είναι τρισδιάστατος χώρος εικονικής πραγματικότητας συν Internet of Things, δηλαδή συνδυάζεται και με τον πραγματικό χώρο. Και αυτό είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα real time, όπου μπορούν φοιτητές, καθηγητές, αλλά και ερασιτέχνες και παιδιά του δημοτικού να μπουν μέσα εκεί και να δημιουργήσουν ένα μάθημα. Η διαφορά με αυτό που ακούσαμε πριν για τον Μπλάκη, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, σε παρένθεση μέσα ξέρουμε ότι τα social media, δηλαδή εγώ όπως το λέω, η λαϊκή ψηφιακή τέχνη πάει πολύ καλύτερα από την τέχνη αυτή καθ' αυτή, λόγω όλων αυτών των πραγμάτων. Εδώ όμως μιλάμε για εκπαίδευση κυρίως καλλιτεχνών, γιατί αυτοί πρέπει να πάνε ένα βήμα πιο μπροστά και να παράγουν κάτι που θα βοηθήσει το πλατή κοινό. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε λοιπόν για ένα χώρο τρισδιάστατο, όπου μπαίνει μέσα ο καθηγητής, ορίζει το χώρο, δηλαδή φτιάχνει ένα χώρο, ορίζει μέσα κάποιες ιδιότητες και προσκαλεί μετά φοιτητές, φτιάχνει μια ομάδα και τους προσκαλεί να δημιουργήσουν τα δικά τους αντικείμενα. Όπως βλέπετε εδώ είναι εισαγωγή αντικειμένων στον εικονικό χώρο, δηλαδή avatars, object, NPCs κτλ. Και δίπλα μέσω μιας πλατφόρμας μπαίνουν και διάφορες μικρές δημιουργίες, ένα μικρό ρομποτάκι, ο ήχος κτλ. Που είναι το Internet of Things. Και ένα σενάριο είναι το εξής λοιπόν. Μπαίνει στην πλατφόρμα ο καθηγητής, κάνει μια εγγραφή, εισάγει πληροφορίες για τα ιδρύματα με τα οποία θα συνεργαστεί, τα άτομα κτλ. Δημιουργεί ένα χώρο μέσα στην πλατφόρμα, επιλέγει τα χαρακτηριστικά του, επιλέγει ή δημιουργεί τους κανόνες, εισάγει ένα κείμενο που εξηγεί το θέμα, τους στόχους κτλ. Και καλεί τους ενδιαφερομένους να εγγραφούν. Εκεί ξεκινάνε οι δράσεις, μαθήματα, συζητήσεις κτλ. Και στο τέλος, όταν τελειώσει αυτό το μάθημα, εκθέτουν αυτό το έργο.
είτε σε πραγματικό είτε και σε ενδιάμεσο. Άρα, οι δυνατότητες της πλατφόρμας είναι εξής: ενσωμάτωση φιλικών εργαλείων για το μέσο χρήστη, αξιοποίηση και από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανάπτυξη ιδεών και δράσεων μέσω των παραπάνω εργαλείων, υλοποίηση μιας θεωρητικής ιδέας και παρακολούθηση της ανάπτυξής της. Δηλαδή, συνεργαζόμαστε με τον χώρο των Digital Humanities για να εντάξουμε μέσα σε αυτό το χώρο κάποιες ιδέες. Τώρα, ας πούμε, το project που δουλεύουμε πειραματικά είναι για τον ξένο. Τι σημαίνει ξένος μέσα σε ένα διαστημικό χώρο, μέσα σε ένα χώρο που δεν υπάρχει τίποτα? Αν φτιάξουν οι φοιτητές μου κάποια NPCs και τα βάζουν μέσα, τι σημαίνει αυτό? Και βέβαια παρακολουθούμε διάφορα πράγματα. Η πλατφόρμα ξεκίνησε από ανάγκη, διότι το ελληνογαλλικό μάστερ είναι ένα μάστερ που δουλεύεται ταυτόχρονα από τα δύο μέρη. Δηλαδή, οι Έλληνες είναι στην Ελλάδα και οι ξένοι, οι Γάλλοι, είναι στο Παρίσι. Και το δεύτερο χρόνο οι Γάλλοι έρχονται στην Ελλάδα και οι Έλληνες πάνε έξω. Θέλαμε λοιπόν ένα εργαλείο να μπορούμε από απόσταση να επικοινωνούμε. Αλλά αναλογιστείτε ότι αν κοιτάξουμε λίγο προς το μέλλον, θα δούμε ότι σε 30 χρόνια θα υπάρχουν άνθρωποι που θα μένουν στη Σελήνη. Σε 50 χρόνια θα υπάρχουν, εγώ δεν θα ζω, αλλά δεν έχει σημασία, σε 50 χρόνια θα υπάρχουν παιδιά που θα έχουν γεννηθεί στη Σελήνη. Αυτά τα παιδιά τι τέχνη θα κάνουν, πώς θα εκπαιδεύονται, πώς θα περνάνε το χρόνο τους. Άρα, φτιάχνοντας αυτή την πλατφόρμα και ξεκινώντας να δουλεύουμε από απόσταση, να δημιουργούμε ενοιολογικά έργα, δημιουργούμε ήδη μία διάσταση και για το μέλλον. Τίποτα, και εδώ έχω μία τελευταία εικόνα που είναι από ένα project που λεγόταν Under the Game, όπου είχαμε μαζέψει διάφορες καλλιτεχνικές κυρίως εργασίες των φοιτητών μας και αυτό όλο το είχαμε εντάξει μέσα σε ένα πολύ μεγάλο game festival στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και με πάρα πολύ μεγάλη μας χαρά είδαμε ότι πάρα πολλά πιτσιρίκια ερχόντουσαν σε εδώ και όχι στα διάφορα games. Και μάλιστα ένας ήταν η καλύτερη φιλοφρόνηση που μου έχει γίνει, καλύτερα και από αυτές του Νίκου. Wow, λέει, είναι καλύτερο και από το Xbox αυτό. Ήταν τεράστια ευτυχία για μένα. Λοιπόν, λέω ένα πράγμα και τελείωσα. Η πλατφόρμα απόστασης τώρα ξεκινάει, δηλαδή Οκτώβριο γίνεται το πρώτο τεστ. Θα είναι ανοιχτή και δωρεάν για τον ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό χώρο. Όσοι ενδιαφέρεστε να συνεργαστούμε, να τη δοκιμάσετε, στείλτε μου ένα email να σας στείλω περισσότερες πληροφορίες και να ξεκινήσουμε αυτό που λέμε συνεργία. Συνέργεια.